Προσέξτε, είναι μια βροχερή μέρα. Είναι μια βροχερή μέρα. Με τον κορονοϊό, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το σύνθημα είναι μένουμε σπίτι. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν σπίτι. Και μιλάμε για τους αστέγους, για τους ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στον δρόμο, κοιμούνται στα μπαγκάκια, κοιμούνται κάτω από πιλωτές στον καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Και νομίζω ότι εδώ που βρισκόμαστε στην πλατεία Βάφης Αχαρνών και Λιωσίων, στο κτίριο που θα μας το παρουσιάσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Μπακογιάννης, που είναι πίσω μου, ένα κτίριο που ανήκει στον ΕΦΚΑ και που παραχωρήθηκε στο Δήμο Αθηναίων για τις ανάγκες. Ακριβώς με αυτό το σκοπό των αστέγων. Έχει σημασία λοιπόν να μας πείτε, Δήμαρχε, τι ετοιμάζετε εδώ πέρα. Τι γίνεται λοιπόν, για να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Αυτή η κρίση έχει αναδείξει τις δομικές αδυναμίες της πόλης. Πολύ απλά και πρακτικά, είπαμε και πολύ σωστά, μείνετε σπίτι. Όμως πολλοί συνάνθρωποι μας δεν έχουν σπίτι. Ναι. Και δυστυχώς μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Αθήνα δεν είχε μια αξιοπρεπής, μια ανθρώπινη δομή την οποία να μπορούμε να παρέχουμε, να προσφέρουμε στους αστέγους. Μέσα λοιπόν σε ελάχιστο χρόνο, ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει αυτή τη δομή που βλέπετε από πίσω μου. Αυτή είναι μια πρότυπη, μια πολυδύναμη δομή, η οποία έχει το εξής. Συνδυάζει τρεις διαφορετικές λειτουργίες. Δηλαδή, είναι κέντρο ημέρας, όπου μπορεί να έχετε ο άστεγος να κάνει ένα ντους, να πλένει τα ρούχα του, να παίρνει να πιάνει το φαγητό. Είναι δίπλα έχει πνοτήριο, στο οποίο πνοτήριο μπορεί κάποιος να μπαίνει 12 ώρες το βράδυ και να φεύγει στις 9 ώρες το πρωί. Και πιο δίπλα έχει ένα ξενώνα που μένεις για περισσότερες μέρες. Mm-hmm. Η λογική ποια είναι? Σιγά σιγά να δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όλες τις ευκαιρίες για να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και ο στόχος είναι βέβαια αυτή άνθρωποι να φύγουν από τους δρόμους, από τον δρόμο και να μπουν στο κτίριο αυτό να φιλοξενηθούν. Ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα να γίνουν κάποιες εξετάσεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Εννοείς για τον ιό? Για τον κορονοϊό. Εννοείται. Θα γίνονται εξετάσεις με την είσοδο για να διασφαλίσουμε την υγεία, να διασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε το κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά και σύμφωνα με τις επιταγές του ΕΟΔΗ. Το λέω αυτό, Σπύρο μου, άκουσε με λίγο. Σπύρο, μισό λεπτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο κ. Μπακογιάννης, γιατί το μεγάλο πρόβλημα με τους άστεγους, με πολλούς άστεγους, είναι να πιστούν να φύγουν από το δρόμο. Θυμάστε παλιότερα, υπήρχαν ειδικές ομάδες παιδιών και ψυχολόγων που προσπαθούσαν να τους παρακινήσουν να φύγουν από το δρόμο και να πάνε σε ένα σπίτι. Δεν είναι μόνο αυτοί δηλαδή που δεν έχουν κάπου να μείνουν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει το δρόμο και δεν θέλουν να φύγουν από το δρόμο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχετε απολύτως δίκιο, έτσι είναι. Εμείς και σήμερα ο ΚΙΑΔΑ λειτουργεί τέτοιες ομάδες στους δρόμους της πόλης. Είναι το λεγόμενο street work, το οποίο κάνει μια πολύ αποτελεσματική δουλειά. Αλλά βέβαια πάντα το ζητούμε ότι είναι. Τι λες αυτούς τους ανθρώπους? Πού να πάνε? Έτσι, πλέον έχουν που να πάνε. Πόσα και αυτό δωμάτια το που είναι να πάνε αυτό? Είναι αξιοπρεπές, είναι ανθρώπινο. Πόσα δωμάτια? Χωρίζεται σε πολλά μικρά διαμερισματάκια. Χωρίζεται σε πολλά μικρά διαμερισματάκια, το οποίο είναι ακόμα καλύτερο. Μπορεί να χωρέσει εκατοντάδες αστέγους, αλλά ξέρετε τι, το ζήτημα σε αυτό δεν είναι να κοιτάς μόνο τα νούμερα. Το ζήτημα είναι να διασφαλίζεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι σε ωραίες, όμορφες συνθήκες. Και αυτό είναι που έχουμε πετύχει. Και να προσθέσουμε κάτι, Και με όλη βεβαίως, αν μπορώ να προσθέσω, την αναγκαία κοινωνικοψυχολογική φροντίδα. Σωστά. Ωραία. Να προσθέσουμε, Δήμαρχε, και Ιορδάνη και Αρθή, ότι αυτό το κτίριο δεν είναι το μόνο το οποίο ο Δήμος Αθηναίων βάζει μπροστά και θα λειτουργήσει για τους αστέγους. Διότι έχουμε το μεγάλο θέμα με τους τοξικοεξαρτώμενους, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν πουθενά πραγματικά ξενώνα για αυτούς. Και εκεί τι λύση προτείνετε, τι λύση γίνεται? Και γι' αυτό λοιπόν δημιουργούμε μια δεύτερη δομή, η οποία επίσης θα ανοίξει πόρτες στις επόμενες μέρες για τους χρήστες. Το κάνουμε σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και τον ΚΕΘΕΑ. Για πρώτη φορά, το θέλω και δημόσια να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται. Ξέρετε, συνολικά, εμείς βλέπουμε και λίγο την κρίση σαν ευκαιρία. Σωστό. Δηλαδή, αυτές είναι δομές που θα μείνουν στην πόλη. Θα είναι, ακριβώς, θα είναι η πρίκα του κορονοϊού στην πόλη. Σωστό. Τα είχαμε δρομολογήσει, τα είχαμε προγραμματίσει. Αλλά με τον κορονοϊό τα επισπεύσαμε, γιατί προφανώς η ανάγκη είναι υπέρτατος νόμος. Κύριε Μπακογιάννη, να πούμε λίγο και για το σπουδαίο. Σπύρο, συγγνώμη. Να πούμε λίγο και για το σπουδαίο. Έργο της βοήθειας στο σπίτι. Γιατί πολλοίς κόσμος είναι αυτός που χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι. Λίγο να μας πείτε πώς λειτουργεί και αυτό. Και για τους υπόλοιπους ανθρώπους δηλαδή. Εντάξει με τους άστεγους, εντάξει με τους
με τα παιδιά που είναι εξαρτημένα από τα ναρκωτικά, αλλά τι θα γίνει και με τους ανθρώπους αυτούς ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, που ζουν μόνοι τους, που θέλουν μια βοήθεια. Γιατί αυτό το βοήθεια στο σπίτι ήταν παιδιά τα οποία δουλεύαν, ήταν απλήρωτα, πήγε να καταργηθεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά τώρα φαίνεται η σπουδαιότητά του. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει, πάλι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έχουμε επανιδρύσει το βοήθεια στο σπίτι και το έχουμε πει βοήθεια στο σπίτι Plus. Mm-hmm. Τι είναι αυτό, να το πάρουμε από την αρχή. Είναι το 1595. Αν μπορώ να επαναλάβω τον αριθμό, γιατί έχει μια σημασία. Βεβαίως. Είναι 1595. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Πολύ απλά, κάποιος ο οποίος αισθάνεται αδύναμος, ανήμπορος, κάποιος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, παίρνει ένα τηλέφωνο στο 1595, μια ειδική ομάδα κοινωνικών λειτουργών. Αναλύει, αξιολογεί το αίτημα και έρχεται ένας άνθρωπος του Δήμου Αθηναίων στην πόρτα του. Μπορεί να είναι τρόφιμα, μπορεί να είναι φάρμακα, μπορεί να είναι ακόμα και η ανάγκη να κάνει κάποιος μια ένεση. Εδώ να πούμε ότι έχουμε και την πολύτιμη συνεισφορά του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να καλύψει όλη την πόλη και πολλές διαφορετικές ανάγκες. Γιατί ξέρετε τώρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τώρα στον χώρο αυτό χρειάζεται εθελοντική βοήθεια, χρειάζεται πράγματα. Μπορεί να ζητήσουν βοήθεια ακόμη και για μερικά ψώνια. Βέβαια. Να βγάλουν την εβδομάδα που λέει ο λόγος. Ακόμα και η ένεση που λέει ο κύριος Μπακογιάννης. Η ένεση είναι πιο σοβαρή, είναι ρε παιδί πολύ μου. Σημαντικό. Είναι πιο σοβαρή. Που δεν μπορεί να βγει να πάει μέχρι το φαρμακείο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, ήθελα να σα ρωτήσω εγώ, ταξιμένο στο μόνο, κέντρο. Αν μπορώ να πω, αν μου επιτρέψετε, να πω και το εξής, ότι ο ίδιος αυτός ο μηχανισμός κάνει και κάτι άλλο. Μέχρι τώρα, για παράδειγμα για το ΤΕΒΑ, που είναι κάποια τρόφιμα έτσι βασικά τα οποία δίδονται σε 16.000 ανθρώπους μέσα στην πόλη, πήγαινε εσύ σε ένα σημείο και τα παραλάμβανες. Ναι. Πλέον αυτά έρχονται στην πόρτα σου. Στην πόρτα. Έρχονται στο σπίτι σου. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και με το κοινωνικό παντοπολείο. Τα τρόφιμα έρχονται στο σπίτι σου. Και για να απαντήσω και στην ερώτηση που κάνατε λίγο νωρίτερα, έχουμε πολύ μεγάλες και γενναιόδωρες βοήθειες και χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα, για τις οποίες εγώ θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το όλοι μαζί, ότι όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Αλλά βεβαίως είναι μια διαρκής προσπάθεια και χρειαζόμαστε ενίσχυση δηλαδή, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτές τι δομές και αυτές τις υπηρεσίες. Κύριε Μπακογιάννη, για να ακούσουμε και οι υπόλοιποι. Να σας πω ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Στον εξοπλισμό έχουμε λάβει πολύ σημαντικές βοήθειες, από τηλεοράσεις μέχρι κρεβάτια. Mm-hmm. Στα τρόφιμα έχουμε λάβει πολύ σημαντικές βοήθειες. Όλα αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από μεγάλες εταιρείες, παιδί μου, κάνουν προσφορές. Και ιδιώτες θα μπορούν. Ιδιώτες, αυτό λέω. Μεγάλες εταιρείες. Να κάνεις μια κίνηση της αγάπης. Να σας πω, κύριε Δήμαρχε, επειδή πηγαίνουμε σιγά-σιγά για να κλείσουμε. Θέλω να σου πω, εντάξει, εγώ που μένω στο κέντρο, είδα δύο φορές να έχει περάσει, μάλλον μία φορά, να έχει περάσει ένα όχημα. Μάλιστα ήταν Σάββατο, νομίζω, Κυριακή, ένα όχημα που έκανε απολύμανση. Αυτό δεν ξαναπέρασε μετά. Θα συνεχιστεί ο Δήμος. Αποκλείεται να μην ξαναπεράσει. Ίσως δεν ήμουν εγώ σπίτι. Μπορεί να μην το έχετε δει. Μπορεί να μην ήμουν σπίτι, αλλά επειδή είμαι πολλές ώρες, το θυμάμαι ήταν ένα Σάββατο, μετά δεν ξαναπέρασε. Γίνονται απολυμάνσεις. Να σας πω τι κάνουμε. Ναι. Βεβαίως, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 70 μηχανήματα που σε δύο βάρδιες απολυμμένουν όλη την πόλη από άκρη σε άκρη. Και αυτό το κάνουμε πολύ συστηματικά και προγραμματισμένα. Και για να μιλάμε και με νούμερα, γύρω 9.000 προλαβαίνουμε και το δουλεύουμε στα κόκκινα. Μάλιστα. 9.000 λίτρα αυτού του ειδικού απολυματικού υγρού πέφτει στην πόλη κάθε μέρα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι άλλη μία πρίκα του κορονοϊού, γιατί η καθαριότητα θα συνεχίσει να δουλεύει με τον ίδιο τρόπο και μετά την κρίση. Μα αυτά είναι μπορεί τα θετικά. Τότε, το εύχομαι, να μην χρειαζόμαστε. Μπορεί τότε να μην χρειαζόμαστε απολυμαντικό, να χρειαζόμαστε απλό σαπούνι. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Μακάρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το μοντέλο οργάνωσης καθαριότητας είναι το μοντέλο το οποίο πλέον έχει υιοθετήσει η πόλη και θα το κρατήσει τα επόμενα χρόνια.